Το πρωί της Πρωτομαγιάς του 1960, οι ένικοι της πολυκατοικίας στην οδό Μάγερ 7 άκουσαν 4 πυροβολισμούς. Αλαφιασμένοι κάλεσαν την αστυνομία και έτρεξαν στο μικρό διαμέρισμα του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας. Όμως, πριν προλάβουν οι ένικοι ή οι αστυνομικοί να φτάσουν στο διαμέρισμα, ο δράστης είχε καταφέρει να διαφύγει από την πόρτα υπηρεσίας. Από την ίδια πόρτα επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα και οι αστυνομικοί, αλλά τη βρήκαν φρακαρισμένη. Όταν με κόπο κατάφεραν να την ανοίξουν, βρήκαν πίσω από αυτήν το πτώμα της 48χρονης Βασιλικής. Προχωρώντας στο διάδρομο του διαμερίσματος, αντίκρισαν μια λίμνη αίματος μέσα στην οποία βρισκόταν η 20χρονη Ελευθερία, ενώ στην κρεβατοκάμαρα βρέθηκε το πτώμα του 20χρονου γιού της Βασιλικής, Απόστολου. Λίγα λεπτά αργότερα, ο σύζυγος της Βασιλικής και πατέρας του Απόστολου έφτασε στο σπίτι. Βλέποντας κόσμο συγκεντρωμένο έξω από την πολυκατοικία, έγινε κάτοχρος και άρχισε να φωνάζει: «Έπαθε τίποτα ο γιος μου?» Αμέσως οι αστυνομικοί του φώναξαν να μην μπει στο διαμέρισμα και τον υπέβαλαν σε ερωτήσεις. Από τις απαντήσεις του σοκαρισμένου πατέρα έμαθαν ότι στο διαμέρισμα βρισκόταν η σύζυγός του Βασιλική, ο μικρός γιος του Απόστολος και η φίλη και συμφοιτήτριά του Ελευθερία με την οποία διατηρούσε δεσμό. Ο πατέρας του Απόστολου είπε στους αστυνομικούς: «Πήγαιναν για περίπατο σε διάφορα εξοχικά μέρη, αλλά εμείς του είχαμε πει να διακόψει τις σχέσεις μαζί της για να μην δημιουργηθούν ζητήματα με την οικογένειά της. Ακόμη, παιδί μου, δεν είναι καιρός για να βάλεις τέτοιους μπελάδες στο κεφάλι σου. Εσύ σπουδάζεις και νομίζω ότι έχεις υποχρέωση να κοιτάξεις τα μαθήματά σου και να αφήσεις τις γυναικοδουλειές», του είχε πει ο πατέρας του. Τη σχέση όμως της Ελευθερίας με τον Απόστολο ανακάλυψε και ο πατέρας της, ο οποίος την κάλεσε να του δώσει εξηγήσεις. «Πατέρα, δεν έχουμε σχέσεις όπως φαντάζεστε. Είμαστε συμφοιτητές και κάνουμε παρέα. Τίποτα περισσότερο», απάντησε η Ελευθερία, καθησυχάζοντας τους δικούς της για το επόμενο διάστημα. Όμως, λίγο καιρό αργότερα, ένας θείος της Ελευθερίας τη συνάντησε σε ένα μπακάκι στο Λυκαβητό με τον αγαπημένο της. Αμέσως μετέφερε τα νέα στον αδελφό της Ναπολέοντα. Τράβα να πάρει την Ελευθερία από το Λυκαβητό που είναι με τον αγαπητικό της. «Ρεζιλεύτηκε η οικογένειά μας», του είπε. Οι πληροφορίες αυτές ανάγκασαν τον πατέρα να κάνει και πάλι παρατήρηση στην κόρη του και να της επισημάνει ότι πρέπει να διακόψει τη σχέση με τον νεαρό. Τα λόγια του βέβαια δεν έφεραν αποτέλεσμα, αφού η Ελευθερία αγαπούσε τον Αποστόλη και δεν ήθελε με τίποτα να τον εγκαταλείψει. Ο νεαρός Αποστόλης έτρεφε συναισθήματα για την Ελευθερία, όταν όμως πληροφορήθηκε ότι αυτή είχε συνάψει σχέσεις και με άλλους νεαρούς, άλλαξε η στάση του απέναντί της και αποφάσισε να τη ζητήσει να χωρίσουν. Η Ελευθερία, κλαίγοντας, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πατέρας του Αποστόλη, βρήκε τον νεαρό και του ζήτησε να μην χωρίζουν. «Δεν θέλω να με κάνεις γυναίκα σου, θέλω μόνο να με κρατήσεις κοντά σου για φίλη σου. Δεν θα σου ζητήσω ποτέ να με παντρευτείς, φέρεται», να του είπε η κοπέλα. Ο νεαρός, για να διασφαλιστεί, τη ζήτησε να γράψει όσα του είπε προφορικά και σε μια επιστολή. Η Ελευθερία, για να μην τον χάσει, ομολόγησε σε χαρτί τα παραστρατήματά της και δέχονταν ότι αυτός δεν φέρει καμία ευθύνη για την καταστροφή της αγνότητάς της. Επίσης έγραψε πως δεν θα αξίωνε ποτέ από εκείνον να την παντρευτεί. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που η Ελευθερία, έπειτα από πιέσεις που δεχόταν από τους δικούς της, του ζητούσε να την παντρευτεί, εκείνος της έδειχνε την επιστολή της. Στο μεταξύ, οι φίλοι του αδερφού της Ναπολέων συνέχιζαν να τον πληροφορούν για τα ραντεβού της αδερφής του και να τον εκνευρίζουν ακόμη περισσότερο. 15 μέρες πριν το έγκλημα, ο Απόστολος βρισκόταν στη βιβλιοθήκη της φοιτητικής λέσχης και μελετούσε, όταν η Ελευθερία τον πλησίασε και του ζήτησε να ρυθμίσει το ζήτημα γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα αυτοκτονούσε. Έβγαλε μάλιστα από την τσέπη της ένα μπουκαλάκι με κάποιο φάρμακο και το έδειξε στο φίλο της. Εκείνος τη διαβεβαίωσε ότι θα προσπαθήσει να βρει μια λύση με τον πατέρα του, αλλά τελικά πήγε σε αυτόν και του είπε ότι η νεαρή τον παρενοχλεί και δεν τον άφηνε να μελετήσει. «Έτσι όπως πάμε, πατέρα, δεν θα μπορέσω να δώσω εξετάσεις. Δεν με αφήνει σε χλωρό κραρί. Δεν ξέρω τι να κάνω. Με απειλεί πως αν δεν την παντρευτώ θα αυτοκτονήσει. Σε παρακαλώ, φρόντισε να γίνει κάτι για να ησυχάσω και να διαβάσω», είπε ο Αποστόλης στον πατέρα του. Μετά από αυτό, ο πατέρας του Αποστόλη συναντήθηκε με τον πατέρα της Ελευθερίας και του είπε: «Έμαθα πως είσαι επιπλοποιός και θα σου μιλήσω στη γλώσσα σου. Τα παιδιά μας είναι και τα δύο ακόμα ξύλα απελέκητα. Ας τα αφήσουμε να απελεκηθούν πρώτα και μετά φροντίζουμε να τα ενώσουμε για να είναι και ο σύνδεσμος γερός. Τώρα δεν μπορεί να γίνει καμιά κουβέντα».
Αυτά είπε ο πατέρας του Αποστόλη, χωρίς όμως να πείσει τον συνομιλητή του που ζητούσε την αποκατάσταση της κόρης του. Τότε ο πατέρας του Αποστόλη του είπε πως ο γιος του δεν θέλει να παντρευτεί την κόρη του και τον δικαιολογεί γι' αυτό. Μάλιστα δεν του αποκάλυψε αρχικά το λόγο λέγοντας πως δεν θέλει να τον πικράνει. Όμως εκείνος επέμεινε και τότε ο πατέρας του Αποστόλη του έδειξε την επιστολή της ελευθερίας. Εκείνο το βράδυ έγινε μεγάλο επεισόδιο στο σπίτι της κοπέλας και το επόμενο πρωί εκείνη έτρεξε στον Αποστόλη να τον προειδοποιήσει ώστε να προσέχει. Όμως την ακολούθησε και ο αδερφός της ο Ναπολέων. Όταν αργότερα χτύπησε την πόρτα ο Ναπολέων, η μητέρα του Αποστόλη όταν τον είδε δεν του άνοιξε. Ο Ναπολέων όμως έσπασε ένα παράθυρο και μπήκε στο διαμέρισμα. Πρώτα συνάντησε την αδερφή του, την οποία πυροβόλησε τρεις φορές. Μετά βρήκε τη Βασιλική, την οποία πυροβόλησε δύο φορές για να ακολουθήσει ο Απόστολος, ο οποίος έπεσε νεκρός με πέντε σφαίρες. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, ενημέρωσε τον πατέρα του και κρύφτηκαν σε συγγενικά σπίτια όπου τους εντόπισε το βράδυ η αστυνομία. Τον Ιούλιο του 1960 ο Ναπολέων κάθισε στο εδόλιο του κακουργοδικείου της Αθήνας κατηγορούμενος για τις τρεις δολοφονίες. Μαζί του ήταν και ο πατέρας του, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στις δολοφονίες. Η δίκη συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης επειδή χαρακτηρίστηκε έγκλημα τιμής. Μάλιστα, ανάμεσα στον κόσμο που έσπευσε να παρακολουθεί στη δίκη ήταν και η Τζένι Καρέζη. Αίσθηση είχε προκαλέσει στο δικαστήριο η δήλωση του δημάρχου της Ζακύνθου από όπου καταγόταν η οικογένεια της νεαρής κοπέλας. Στη Ζάκυνθο η κοινή γνώμη ενέκρινε και δικαίωσε ηθικώς τους τρεις φόνους που διέπραξε ο Ναπολέων. Αν απαλλαγή θα γίνει δεκτός, τιμητικός, είχε πει ο δήμαρχος. Στην απολογία του ο Ναπολέων υποστήριξε πως θεωρούσε την αδερφή του αγνή και θύμα του έρωτός της. Δήλωσε πως κατά λάθος τη σκότωσε, πυροβόλησε από το φεγγίτι και στη συνέχεια μπήκε μέσα από το παράθυρο και είδε την αδερφή του νεκρή. Τότε θόλωσε και άρχισε να πυροβολεί όποιον έβρισκε μπροστά του. Η εκδοχή αυτή όμως δεν έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Τα τραύματα των τριών θυμάτων έδειγναν πως ο δράστης πυροβολούσε σταθερά και μεθοδικά εναντίον τους. Έπειτα από μια ακροαματική διαδικασία που διήρκησε 12 ημέρες, οι ένορκοι έκριναν ένοχο τον Απολέοντα, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου, αλλά και το γεγονός, δώστε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, ότι δεν οθήθηκε στην πράξη του από μη ταπεινά ελαττήρια. Του επιβλήθηκε κάθειρξη 25 ετών κατά συγχώνευση, ενώ ο πατέρας του κρίθηκε αθώος για την ηθική αυτουργία στο έγκλημα. Κατά την έξοδο του νεαρού από το δικαστήριο, ο δρόμος ήταν κλειστός από πλήθος κόσμου, ο οποίος τον υποδέχτηκε με χειροκροτήματα. Την εποχή εκείνη, βλέπετε, ο έρωτας χωρίς γάμο ήταν ανήθικη πράξη. Τα σχόλια του περίγυρου για την ερωτική σχέση των νεαρών φοιτητών πυροδότησαν την οργή και των δύο οικογενειών. Έτσι, ο Ναπολέων, για να ξεπλύνει την τροπή, όπως πίστευε, αφαίρεσε τρεις ζωές. Μάλλον παλιά ήταν πιο τρελή η κοινωνία μας.